Χριστός Ανέστη. Και πάλι πλησιάζουμε στην ανάληψη, έχουμε 2 εβδομάδες και ακόμα και προς δόξαν Χριστού πρέπει να πούμε κάτι στους Έλληνες με αγάπη, γιατί αστοχούν στα κόμματα. Ακούστε αγαπητοί μου, γιατί αστοχούν οι Έλληνες στα κόμματα. Πρώτον, δεν ακολουθούν ορθόδοξα την παράδοση όπως την είχαν πάτρια. Παλαιά μπήκαν οι Εβραιοσιωνιστές, σχίσαν το ημερολόγιο σε νέο και παλιό και ακολουθούν σχίσματα. Έτσι δεν έρχεται η χάρη του Θεού να φωτίσει τους Έλληνες να πράξουν δεόντως σωστά την ώρα που πάνε στην ψήφο. Δεύτερον, έχουν γίνει κομμάτι του puzzle, του matrix, του ψηφιακού matrix, που στο τέλος θα τον κάνει ένα κομμάτι, ένα ψηφιακό άνθρωπο. Δηλαδή, καταρχήν έχουν αποδεχτεί όλοι οι Έλληνες να γίνουν νούμερα με τον Αφημί και τον Άμπη. Αυτό είναι θεολογικό και έτσι φεύγει η Θεία Χάρη. Για να καταλάβετε γιατί δεν μπορείτε να δείτε σωστά τα πράγματα. Δεύτερο κομμάτι, παίρνετε όλοι τις κάρτες με το 666 και πάνετε και κάνετε συναλλαγή ειδικά στην τράπεζα. Τρίτο κομμάτι, γίνεστε μέτοχοι του μικροτσίπ, είτε θα γίνει εμφυτεύσιμο, είτε θα σας το βάλουν στο χέρι, είτε είναι σε άλλα εργαλεία που χρησιμοποιείτε, όπως είναι κομπιούτερ, κινητά και διάφορα άλλα εργαλεία άλλων χρήσεων, τα οποία επειδή έχουν κωδικό το 666 και το όνομά σας επάνω, είναι μία μικρή δήλωση, δεν ξέρω βέβαια αν είναι μικρή ή μεγάλη, ο Θεός το ξέρει αυτό, αρνήσεως Χριστού, και έτσι με αυτά όλα που μαζεύονται φεύγει η Θεία Χάρη. Μετά οι Έλληνες έχουν προσκυνήσει και έχουν λατρέψει την εικόνα του θηρίου, που στον 106 τόμο της Πατρολογίας είναι ο δισεβής βίος, δηλαδή ο βίος της αμαρτίας. Πηγαίνετε να διαβάσετε την αμαρτωλοσωτηρία, κάντε μετάνοια, καθαρίστε την ψυχή σας για να έρθει η Θεία Χάρη. Αν δεν διώξετε όλα αυτά τα συστήματα και αν δεν διώξετε την αμαρτία, αν δεν σταματήσετε τις εκτρώσεις, τις πορνίες, το σαρκικό και έκλειτο βίο, την αθεία σας, δεν πρόκειται να έρθει η χάρη του Θεού. Και διώχνετε τη χάρη του Θεού γιατί δεν προσεύχεστε και δεν έχετε μετάνοια. Και έτσι δεν έρχεται η χάρη του Θεού να σας σκεπάσει και έρχεται το πνεύμα του Αντιχρίστου, σας σφραγίζει και σας πηγαίνει με τη συγκατάθεσή σας σε αυτό το αντίχριστο πνεύμα της νέας εποχής, της νέας τάξης, που θέλουν οι Ιουδαίοι, Ταλμουδιστές και ο Ρότσι. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα κόμματα εργάζονται με την κυριαρχία του Ρότσι. Τώρα, για να γίνει αυτό που σας είπα, πρέπει να δηλώσουν όλοι οι Ορθόδοξοι. Ποιος από όλους δηλώνει Ορθόδοξος με το Πάτριο Ορτολόγιο? Κανένας. Άντε να βρεθούν 2-3, αλλά δεν το λένε για να μην χάσουν τους νοημερολογίτες. Τι κάνει η Εκκλησία του Πατρίου? Σας σωθεί, χλιάρεψε κι αυτή, έπεσε και πέφτει συνεχώς. Τίποτα δεν λέει στον κόσμο να αποταχθούν τα συστήματα και να σας προσέξουν. Ψάχνετε να βρείτε ποιος είναι μασόνος που είναι μες στα κόμματα. Κάντε μία μικρή έρευνα να δείτε τι κρύβεται πίσω από κάθε Βελόπουλο, από κάθε Καμένο, από κάθε νέου στρατηγούς που ανήκουν όλοι στη Μασονία και στους Ρόταρι. Το κάνατε αυτό? Δεν το κάνατε. Να λοιπόν γιατί δεν έρχεται η Θεία Χάρη, και πάνω απ' όλα γιατί δεν πέφτετε στα γόνατα να ζητήσετε από τον Χριστό να σας φωτίσει ποιον θα ψηφίζετε και να σας οδηγήσει την Παναγία την Οδηγήτρια. Επειδή λοιπόν δεν θέλετε την πνευματική λύση, θα υποστείτε τα δεινά, γιατί πλέον μόνοι σας σας έχουν αναγκάσει οι Εβραίοι να πηγαίνετε στο παγκόσμιο σύστημα και μόνοι σας να μπείτε και να δουλωθείτε και να γίνετε υπόδικοι του νέου παγκοσμίου συστήματος. Και ρωτάω, στην Ευρωβουλή και εδώ, θα κάνει κανείς να αποτάξει τα νέα συστήματα? Θα καταργήσει το μηχανογραφικό σύστημα να έρθει πάλι το χαρτί και ο στυλός? Κανένας. Σας το βάλε ο Bill Gates μέσω καραμαλή κοστάκι και τώρα τρέχετε. Και θα βγάλει κανείς το δούλου του? Σας υποσχέθηκε κανείς ότι θα πετάξει το Ρότσιλ έξω, ότι θα εξαφανίσει το Ρότσιλ, ότι θα βάλει ελληνική ορθόδοξη τράπεζα, όχι νέο παπικό ημερολόγιο που το ελέγχουν οι Ιουδαίοι, ούτε πεσμένους του Πατρίου, της Συνόδου του Καλλινίκου, ειδικά να τα ακούτε όλοι, που πήγε και έβαλε τους ιερείς του στο ψηφιακό έλεγχο, τους δίνουν νούμερα, Αφημί, Άμκα και τους βάζει στον ψηφιακό έλεγχο. Όχι, αυτοί δεν υπηρετούν τον Χριστό. Αυτοί υπηρετούν τη νέα παγκόσμια τάξη, τη νέα εποχή. Σας βάζουν σιγά σιγά με το ένδυμα του Χριστού στη νέα εποχή. Όχι τέτοιους, πραγματικούς,
που έχουν το κομποσκήνι, που αγαπάνε πραγματικά την πατρίδα τους. Αλλά τι γίνεται, επειδή δεν τα θέλετε αυτά, δεν επιτρέπει ο Χριστός να είμαστε ενωμένοι, να κάνουμε εν τη ενώση και εν τη αληθεία δυναμική, ορθόδοξη, πατριωτική κίνηση. Λυπάμαι που το λέω, έψαξα όλους τους πατριώτες, αλλά τους έχω βρει όλους καινούς. Από τη Χρυσή Αυγή, από τον Πέτρο Μιχελή, από τους ανένταχτους πατριώτες. Από, και δυστυχώς είστε όλοι καινοί. Και αφού είστε καινοί, δεν μπορώ εγώ να βγω να πω στον κόσμο να ψηφίσουν έναν από εσάς. Διορθωθείτε πρώτα και μετά. Καταρχήν, κανείς δεν μιλάει ότι θα πάει πίσω της εκτρόνης. Κανείς, μα κανείς. Και αν είπε κάτι, μερικά κόμματα το είπανε έτσι. Για να δείξουν δίθεν, επειδή το είπε ο Λαζάκης, για να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Σας κοροϊδεύουν ψιλογαζί, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας το πω. Μην το ακούτε. Στη Δευτέρα Παρουσία όμως θα το βρείτε. Χριστός Ανέστη. Καλή φώτιση, καλή μετάνοια και μην ψηφίζετε κανέναν.